καναλαρχών, των καναλιών που ήδη λειτουργούν, έκαναν χθες λόγο και στα ρεπορτάζ τους για σκανδαλώδη εύνοια προς τον κύριο Καλογρίτσα, γιατί έγινε δεκτή η εγγυητική επιστολή, παρότι καθυστέρησε 40 λεπτά. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να απαντήσω τίποτα γύρω από αυτό. Νομίζω ότι έχει σηκωθεί ένας υπερβολικός θόρυβος με το όνομα του κυρίου Καλογρίτσα. Προφανώς αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε κάποιες σχέσεις, ήταν κουμπάρος με κάποια πολιτικά πρόσωπα. Όμως την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, που ο κύριος Καλογρίτσας μπορεί να είναι κουμπάρος κάποιου, είναι συμμέτοχος με το Σύμβουλο Επικοινωνίας του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, με αυτή την ρηχή πολιτική ανάλυση και με αυτή την ρηχή αντίληψη για την ανάλυση των πραγμάτων, θα μπορούσα και εγώ να λέω ότι ο ίδιος ο κύριος Καλογρίτσας, που δεν το λέω διότι θέλουμε να είμαστε σχετικά σοβαροί, μπορεί να είναι διαπλεκόμενος από την άλλη πλευρά. Έτσι, ένα τέτοιο επιχείρημα δεν είναι και αυτό? Ότι περιμένουμε και τον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα, έτσι, εμείς, από την πλευρά της Δημοκρατίας. Εμείς πάντως και μέσα βάλαμε κανόνες για όλους. Επιτρέψτε μου να το τελειώσω αυτό, γιατί νομίζω ότι η καλογριτσιάδα πρέπει να τελειώσει. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε κανόνες για όλους. Είτε τον λένε με το ένα όνομα, είτε με το δεύτερο όνομα, είτε με οποιοδήποτε όνομα. Και να ισχύουν αυτοί οι κανόνες για όλους. Και με βάση αυτά τα κριτήρια και το οικονομικό αντίτιμο, το οποίο το θεωρούμε και αυτό μέρος αυτής της διαδικασίας, οποιοσδήποτε επιθυμεί να μπορεί να παραγγείλει. Κύριε Ζαχαριάδη, μια που μιλήσατε για κανόνες, χθες υπήρξε ρεπορτάζ του Sky, το οποίο μιλούσε για έκθεση του ΣΔΟΕ, η οποία αποκάλυπτε εικονικά τιμολόγια από τον όμιλο, του ομίλου μάλλον, του κυρίου Καλογρίτσα, 34 εκατομμυρίων. Άμα ισχύει το ρεπορτάζ, θα έπρεπε να συμμετέχει στο διαγωνισμό? Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν μέχρι κεραίας. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει στο σκοτάδι. Δεν θα έπρεπε να είχαν ήδη διερευνηθεί? Βεβαίως, πρέπει όλα να διερευνούνται. Και ποιος μπορεί να δικαιολογήσει τον πλούτο του με βάση την έρευνα του ΚΕΦΟΜΕΠ και τι εκκρεμότητες υπάρχουν κτλ. Σας λέω, εμείς δεν έχουμε ούτε υποψήφιους καναλάρχες δικούς μας, ούτε την επόμενη μέρα θέλουμε να έχουμε καναλάρχες. Εμείς θέλουμε κανόνες, θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι 27 χρόνια αφού άρχισε να εκπέμπει η ιδιωτική τηλεόραση, μας πήρε κάτι παραπάνω σαν ελληνική πολιτεία, αλλά έστω σήμερα, σε λίγη ώρα, ξεκινάει ο διαγωνισμός για αυτές τις άδειες. Είναι πολύ ισχυρός ο συμβολισμός. Μεγάλες πάντως αντιρρήσεις για τη διαδικασία και τις ακούσαμε και από τους εκπροσώπους των εταιριών, κατά κύριο λόγο των υφιστάμενων καναλιών. Μα προφανώς. Για τα ποινική διαδικασία, δεν θα σ' αγαπήσει, για νόμαλη διαδικασία. Κανένας δεν θα σ' αγαπήσει όταν το βάζεις να πληρώσει, μεταξύ άλλων, και να εφαρμόσει κάποιους κανόνες, έτσι. Βλέπουμε ότι έχουμε και άλλη άφηξη πάντως τώρα. Πρέπει να είναι η αντιπροσωπεία του ανεξάρτητου τηλεοπτικού παρόχου, που είναι και η τελευταία που αναμένεται για να συμπληρωθεί η οκτάδα.